Η ανθεκτική οικονομία θα βρεθεί στο επίκεντρο εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η το απόγευμα στις 7.30 στο Ηράκλειο με ομιλητή τον πρόεδρο του Πασόκ Κινάλ Νίκο Ανδρουλάκη και εξαιρετικούς εισηγητές. Πάμε να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον γραμματέα του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, κύριε Σπυρόπουλε, με το τι ακριβώς θα συμβεί την 5η το βράδυ. Έχει μεγάλη σημασία, φαντάζομαι, για το Πασόκ Κινάλ αυτή η εκδήλωση. Ο πρόεδρος του θα βρίσκεται στο Ηράκλειο, στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση και γιατί ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί το Ηράκλειο, την ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά κυρίως γιατί θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό για εμάς αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία θέμα, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα εργαλείο που είχε στα χέρια της η σημερινή κυβέρνηση και δεν το εκμεταλλεύτηκε με τον τρόπο που θα έπρεπε, προς όφελος των πολλών, προς όφελος των πολιτών. Για να κάνουμε μια κοινωνία ανθεκτική, ανθεκτική σε κρίσεις, αλλά κυρίως να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών. Ακόμα και στο τραγικό δυστύχημα των τεμπών που συζητάμε τις τελευταίες μέρες. Αν είχαν αξιοποιηθεί οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, αν είχαν γίνει τα προγράμματα και οι επενδύσεις που είχαν σχεδιαστεί στο παρελθόν, δεν θα χανόταν ανθρώπινες ζωές. Και το ίδιο είναι και για πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν το μέλλον αυτής της πατρίδας, αλλά και την ασφάλεια, την ενεργειακή μας ασφάλεια. Αν υπήρχε η αύξηση των φωτοβολταϊκών, η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα ήμασταν λιγότερο εξαρτώμενοι από το φυσικό αέριο. Άρα θα φτιάχναμε μια οικονομία ανθεκτική. Δυστυχώς, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε πολύ λίγους, σε συγκεκριμένους, και δεν πήγανε προς όφελος των πολλών, της κοινωνίας και του μέλλοντος των νεότερων γενιών. Άρα, κύριε Σπυρόπουλο, λέτε ότι η κακοδιαχείριση της παρούσας κυβέρνησης έχει φέρει και αυτές τις τραγικές συνέπειες, όπως παραδείγματος χάρη την εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Φυσικά, γιατί δεν υπήρχαν επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Όπως δεν υπήρχαν επενδύσεις και σε άλλα δίκτυα τα οποία θα οδηγούσαν την ελληνική οικονομία να είναι και την κοινωνία να είναι περισσότερο ανθεκτική. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ακόμα και στον χώρο της υγείας, που πέρασε τα πάνδυνα 2,5 χρόνια και το ΕΣΥ κρατήθηκε όρθιο με μεγάλες δυσκολίες. Η Ελλάδα επένδυσε τα ελάχιστα από το Ταμείο Ανάκαμψης σε ένα νέο ΕΣΥ, όταν εμείς επιμέναμε ότι είναι η χρυσή ευκαιρία να αναβαθμιστούν τα δημόσια νοσοκομεία, να αναβαθμιστούν τα κέντρα υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα. Η κυβέρνηση επέλεξε λοιπόν να δώσει ελάχιστα στο τομέα της υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή στην οποία εμείς διαφωνούμε. Είχε το εργαλείο στα χέρια της και μπορούσε να το αξιοποιήσει παραπάνω. Όλα αυτά θα αναδείξουμε στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουμε την Πέμπτη, με σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι θα κληθούν να μιλήσουν πάνω στα ζητήματα αυτά και φυσικά με την παρουσία του Προέδρου και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα ήθελα να πάμε έτσι σε κάποια θέματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα και επειδή αναφερθήκατε και αγγίξατε το θέμα της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι αυτής της τραγωδίας, στο κομμάτι αυτών των ευθυνών και βεβαίως το γεγονός ότι ήδη υπάρχει μία απίστευτη λαϊκή οργή, κύριε Σπυρόπουλε. Μία λαϊκή οργή όμως που δημοσκοπικά δεν αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, στο Πασόκ Κινάλ. Δεν μπορούμε να συζητάμε κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή για δημοσκοπικά αποτελέσματα πάνω στον πόνο των ανθρώπων και στην οργή της κοινωνίας. Αυτό, κύριε Σπυρόπουλο, να το πείτε στους φορείς που μεταφέρουν τις δημοσκοπήσεις. Και σήμερα είχαμε μια δημοσκόπηση. Αυτό ακριβώς. Εγώ οφείλω να σας μεταφέρω το ερώτημα. Εγώ δέχομαι το ερώτημα. Εμείς παρακολουθούμε τις μετρήσεις, αλλά θεωρούμε ότι το κλίμα, το κοινωνικό κλίμα αυτή τη στιγμή είναι να απαντήσουμε στα πολλά γιατί που οδήγησαν 57 συνανθρώπους μας να χάσουν τη ζωή τους. Και είχαν θέσει επί πάρα πολλά χρόνια χιλιάδες Έλληνες, νέα παιδιά που μετακινούνταν με το ελληνικό σιδηρόδρομο, σε τεράστιο κίνδυνο. Για ποιο λόγο η επίμαχη σύμβαση, η 717 που συζητούμε, εδώ και 9 χρόνια δεν ολοκληρώθηκε. Και ακούμε σήμερα τον Πρωθυπουργό από το Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν ολοκλήρωσε σε 4 χρόνια
έχει το θράσος να βγαίνει και να λέει στον ελληνικό λαό θα το ολοκληρώσει σε 3 μήνες. Μάλιστα, αποκάλεσε σήμερα ότι είναι προσωπικό στοίχημα για τον κύριο Μητσοτάκη αυτό στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το προηγούμενο διάστημα τι έκανε. Και λέω τι έκανε. Γιατί η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία ήξερε απόλυτα το τι συμβαίνει στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Mm-hmm. Γιατί από την αρχή της θητείας της και προεκλογικά σε εκδήλωση ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Καραμαλή, τον τελευταίο υπουργό, τον επί 4 χρόνια υπουργό, παρουσίασαν το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΣΕ και τους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Και έλεγαν χαρακτηριστικά πράγματα όσον αφορά την έλλειψη ασφάλειας. Ξέρανε πολύ καλά τις προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που από τις 15 Φεβρουαρίου έχει παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί ακόμα δεν είχε συνάψει μια συμφωνία μεταξύ ΡΑΣ, δηλαδή της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, και του ΟΣΕ, όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία από το 2015. Να σας πω και ένα τρίτο σημείο. Γιατί, γιατί στην έκθεση ανά 2 χρόνια για τους ελληνικούς σιδηρόδρομους μας κατατάσσει στην πρώτη θέση στους θανάτους ανά σιδηροδρομικό χιλιόμετρο. Γιατί ακόμα και τέταρτο σημείο οι εργαζόμενοι με πολλά υπομνήματά τους είχαν καταθέσει την αγωνία τους για τον κίνδυνο που υπήρχε και δεν έγινε απολύτως τίποτα τα 4 χρόνια τα οποία προηγήθηκαν. Αυτό λοιπόν και η παραδοχή του κ. Μητσοτάκη τον κατατάσσει πλέον ως αφαιρέγγιο, αναξιόπιστο και αποδεικνύει στην πράξη ότι το πολυσυζητημένο επιτελικό κράτος έχει αποτύχει παταγωδός. Επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Σπυρόπουλε, ότι βρισκόμαστε σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η αλήθεια είναι ότι η εθνική τραγωδία στα Τέμπη πήγε τις πολιτικές εξελίξεις, τουλάχιστον τις κάλπες, λίγο πιο πίσω. Όμως φαντάζομαι ότι και το Πασόκ Κινάλ βρίσκεται σε εκλογικό συναγερμό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή την Πέμπτη θα βρεθεί στο Ηράκλειο ο κύριος Ανδρουλάκης, ποιες είναι οι προσδοκίες του Πασόκ Κινάλ για την Κρήτη, που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται μια καλή εκλογική περιφέρεια, ειδικά στην εποχή που το Πασόκ είχε κυβερνητικά ποσοστά. Εμείς σαφώς και πιστεύουμε ότι η Κρήτη, που ήταν ένα από τα παραδοσιακά προπήρια του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Παράταξης, θα μας βοηθήσει σημαντικά στην εκλογική μάχη την οποία έχουμε το επόμενο διάστημα. Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμά μας, οι θέσεις μας, όλα αυτά που λέμε για την κοινωνία, τους νέους ανθρώπους, αλλά και τα σύγχρονα προβλήματα, θα βρουν μια σημαντική ανταπόκριση. Γιατί εμείς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε αυτά που βλέπουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Ξαναπέρω σαν παράδειγμα το ατύχημα των Τεμπών. Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποίησε την Τρενοσέ με ένα ελάχιστο τίμημα 45 εκατομμυρίων. Όταν 1 χρόνο πριν όλοι λέγανε ότι ο σιδηρόδρομος μπορούσε να πουληθεί έναντι 300 εκατομμυρίων. Και επιπλέον 50 εκατομμύρια θα δίνονταν όσον αφορά τις άγονες γραμμές, χωρίς να διασφαλιστεί από την ιδιωτική εταιρεία οι επενδύσεις. Αυτό το οποίο θα διασφάλιζε την ασφάλεια στους πολίτες που μετακινούνται μέσα από τους σιδηροδρόμους. Ακόμα και το ανθρώπινο δυναμικό, εκεί που θα έπρεπε να προβλέπονται περίπου 450 σταθμάρχες για να γλιτώσουμε ακόμα και από αυτό το ανθρώπινο λάθος, σήμερα είναι 130. Εμείς λοιπόν αναδεικνύουμε όλα αυτά τα ζητήματα και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή όπως και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Αφορά το ιδιωτικό χρέος, αφορά τα κόκκινα δάνεια, αφορά τα σπίτια που χάνονται καθημερινά ενώ το εισόδημα των πολιτών λόγω της οικονομικής κρίσης, της μεγάλης αύξησης των τιμών και της μεγάλης αύξησης της ενέργειας έχουν συρρυκνωθεί σημαντικά. Και εμείς ερχόμαστε και λέμε, μετά από το 2010, το νόμο του ΠΑΣΟΚ, που στην ουσία προστάτευε και ήταν ο μοναδικός που προστάτευε την πρώτη κατοικία, αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη ξανά να προστατευτεί η πρώτη κατοικία για τους ευάλωτους. Ένας νόμος ο οποίος άρχισε να τον ξυλώνει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη διακυβέρνησή του από το 2015 μέχρι το 2019 και τον ολοκλήρωσε και τον τελείωσε η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Πάντως, κύριε, πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος σε ένα δελτίο ειδήσεων, κύριε Σπυρόπουλο, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Αλλά εδώ πρέπει να μιλήσουμε απέναντι στους πολίτες για τα προβλήματα που τους αντιμετωπίζουν. Γιατί εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα
το οποίο μπορεί να φέρει μια πολιτική αλλαγή και μια αλλαγή στη ζωή τους. Και να μιλήσουμε και για τους νέους ανθρώπους και για τα ενίκια που πρώτη θέσαμε στο δημόσιο διάλογο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ένα νέο ζευγάρι, αλλά δεν μπορεί γενικότερα να νοικιάσουν σπίτι σε μια φυσιολογική τιμή, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δυστυχώς αυτά που λέτε είναι στο πετσί όλων των Ελλήνων. Όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας το αντιλαμβάνονται. Θέλω να κλείσουμε με το εξής ερώτημα. Πριν από μερικούς μήνες και πριν από μερικές ημέρες ουσιαστικά, ο πρόεδρος του Πασό Κινάλ έθετε κόκκινες γραμμές στο κομμάτι της συνεργασίας. Στην πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη στην Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι αλλάζει ρότα το ΠΑΣΟΚ και λέει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Μάλιστα, πολλοί από τους πολιτικούς αντιπάλους λένε ότι δεν έχουμε εκπλαγή από αυτή τη δήλωση. Έτσι κι αλλιώς, λέει, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι ο ρυθμιστής των εκλογών. Θα διαφωνήσω μαζί σας στο σημείο το ότι υπήρχε μια αλλαγή στη στάση μας. Mm-hmm. Αυτά που έλεγε ο πρόεδρος και αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και μα την περίοδο που συζητούσαμε το θέμα των υποκλοπών ήταν πολύ κάθετος ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν έθετε ακόμα θέμα και στο ζήτημα. Όχι. Επιτρέψτε μου, mm-hmm. η πολιτική γραμμή του κόμματος όσον αφορά τις συνεργασίες δεν έχουν να κάνουν αν ήταν η περίοδος των υποκλοπών, η περίοδος της ακρίβειας ή η περίοδος τώρα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες του κύριου Μητσοτάκη. Υπάρχουν 4 συγγνώμη στον ελληνικό λαό από τις καταστροφικές πυρκαγιές, από τις χιονοπτώσεις, από το συγγνώμη στον ναι, κύριο δεν μου απαντάτε όμως, κύριε Σπυρόπουλε. Μην μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε τώρα αναφορά και αναδρομή. Σε ένα λεπτό σας απαντώ. Έχουμε μόλις υπάρχουν ένα λεπτό ακόμα. Ευθύνες, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης. Όπως υπάρχει και μια αντιπολίτευση που κατά την άποψή μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και δεν έχει καταλάβει από τα λάθη του παρελθόντος. Εμείς λοιπόν θα προτάξουμε το πολιτικό μας πρόγραμμα και θα καλέσουμε τις πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν στις πολιτικές αλλαγές και τις προτεραιότητες που εμείς θεωρούμε σημαντικές για το μέλλον του πολίτη. Άρα θα θέσετε κόκκινες γραμμές, ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές στο ενδεχόμενο μιας συνεργασίας. Εμείς απαντάμε με πολιτικές και όχι με ανταλλαγή θέσεων εξουσίας και καρέκλες. Ούτε θα κάνουμε το παιχνίδι για να σώσουμε τον κύριο Μητσοτάκη που του δόθηκε ευκαιρία από τον ελληνικό λαό και απέτυχε, ούτε τον κύριο Τσίπρα που του δόθηκε ευκαιρία από τον ελληνικό λαό και απέτυχε. Εμείς θα συζητήσουμε για πολιτικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Αν δεν συμφωνήσουμε σε αυτό το πλαίσιο των πολιτικών αλλαγών που εμείς θεωρούμε σημαντικό για την επόμενη μέρα του τόπου, όπως το κοινωνικό κράτος, μια ανθεκτική οικονομία και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα πριν για τα κόκκινα δάνεια και για το ιδιωτικό χρέος, μπορούμε και να μην συμμετέχουμε στην κυβέρνηση. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά σχηματισμού μιας κυβέρνησης με πολιτικές ιδέες, ιδεολογική ταυτότητα, αλλά και προτεραιότητες για την επόμενη μέρα του πολίτη. Όχι για να ανταλλάξουμε θέσεις εξουσίας, όχι αυτό το πολιτικό υπόδειγμα που υπήρχε στο παρελθόν. Πιστεύουμε σε κάτι διαφορετικό, πιστεύουμε σε μια άλλη Ελλάδα και νομίζω ότι αυτή είναι η θέληση και όλων των ανθρώπων εκεί έξω που αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και θέλουν πραγματικά να δουν κάτι να αλλάζει στην πολιτική ζωή του τόπου και να μην έχουμε άλλα τραγικά γεγονότα και άλλους θανάτους όπως αυτά που ζήσαμε στο τραγικό δυστύχημα. Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.